Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με την εμπλοκή που παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στην τοποθέτηση του Ευάγγελου Αποστολάκη, πρώην Υπουργού Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Το παρασκήνιο είναι έντονο και ο Γιάννης Καντέλης είναι κοντά μας με όλες τις πληροφορίες και το παρασκήνιο. Γιάννη. Πριν τρεις ώρες, Εύα, είχαμε την ανακοίνωση του ανασχηματισμού με κεντρικό πρόσωπο σε αυτήν τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος, παρότι υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είχε δεχθεί να αναλάβει το νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης της Κλιματικής Κρίσης. Μια θέση την οποία πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Αποστολάκη και αυτός απεδέχθη, για να δώσει και έναν διακομματικό χαρακτήρα σε αυτό το Υπουργείο και να δώσει ένα μήνυμα συνένεση προς την αντιπολίτευση. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν ανακοινωθεί ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν ένα επιτασφράγιστο μυστικό. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν ένα πρόσωπο έκπληξη η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να προτείνει τη συγκεκριμένη θέση στον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη. Ακριβώς. Και μάλιστα λίγο πριν υπάρξει η ανακοίνωση του ανασχηματισμού από το κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 11, έγινε τηλεφώνημα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, τόσο προς το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, όσο και προς αυτό της Φόφης Γεννηματά, προκειμένου να τους ενημερώσουν πριν το δουν στις τηλεοράσεις ότι γίνεται αυτή η κίνηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού και υπάρχει η αποδοχή από τον κύριο Αποστολάκη, για να υπάρξει αυτή η συνένεση, το μήνυμα που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση. Ένα μήνυμα συνένεσης, ένα μήνυμα ενότητας. Αρχικά γνωρίζαμε πως ο κύριος Αποστολάκης έχει αποδεχτεί το συγκεκριμένο Υπουργείο. Ωστόσο, σαν είδηση έσκασε πριν από λίγο η βόμβα, πως υπάρχει εμπλοκή. Να δούμε τι απαντά ο κύριος Αποστολάκης. Ναι, ο κύριος Αποστολάκης σε δήλωση την οποία μεταδίδει το ids.gr σημειώνει πως αυτό έγινε με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια διακομματική συνένεση. Αυτή ήταν η μία προϋπόθεση για ανεξάρτητο Υπουργείο, στο οποίο συμφώνησε ο Μητσοτάκης. Το ένα τηρήθηκε σε ό,τι αφορά το Υπουργείο. Δεν υπήρχε διακομματική στήριξη ή συζήτηση μεταξύ τους. Εγώ δεν αποφεύγω την ευθύνη, αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ μια πρόταση που δεν έχει διακομματική υποστήριξη για ένα εθνικό ζήτημα. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόταση του Πρωθυπουργού, είναι η δήλωση, αλλά θα έπρεπε να έχει διακομματική στήριξη. Είναι η δήλωση του κυρίου Αποστολάκη πριν λίγο, Εύα, και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό την αντίδραση της κυβέρνησης, διότι ισχύει όλο αυτό και περιμένουμε να μάθουμε, όπως μας προειδεάζουν από αυτή την ανακοίνωση, ναι, το τι ακριβώς διημήφθη όλο το προηγούμενο διάστημα. Πιθανόν να δούμε τη συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Αποστολάκη, διότι πριν ανακοινωθεί, είναι σαφές ότι ο κύριος Αποστολάκης είχε δεχθεί την πρόταση του Πρωθυπουργού. Και αν μετά αυτή η δήλωσή του ήρθε μετά από τις πιέσεις και τις αντιδράσεις που ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μα η τόνη που επέλεξε να χρησιμοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ έντονη. Μιλά για αποστασία. Θα τα δούμε σε λίγο.